Με δύο ταινίες συνεχίστηκαν χτες οι προγραμματισμένες καλοκαιρινές κινηματογραφικές πρωτοβολές του φιλοπρόεδρου Συλλόγου Κοσάνης στην αυλή του στεκιού. Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε ήταν η μικρή μήκους βοβή ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν με τίτλο «Ο Μετανάστης» του 1917, στην οποία υπήρχε και συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους Χάρη Γκατζόφλια και Νίκο Δημινάκη, οι οποίοι έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο στην προβολή. Μαζί με τον Νίκο τον Δημινάκη θα σας παρουσιάσουμε μουσική για την ταινία The Immigrant του Charlie Chaplin, 100 χρόνια ακριβώς μετά την πρώτη προβολή, 1917 η πρώτη, 2017 η δεύτερη. Είναι σε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, είναι ελεγχόμενος ο αυτοσχεδιασμός πάνω σε μοτίβα και θέματα που βρήκαμε μαζί με τον Νίκο. Έχουμε φτιάξει με τον Χάρη μαζί ένα ηχητικό πακέτο, θα το πω, για να συνοδεύσουμε τις εικόνες που ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει χρησιμοποιήσει μέσα στην ταινία, και η αλήθεια είναι ότι το κάναμε με διαφορετικά όργανα, επίτηδες, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι έναν ηχοχρωματικό πλούτο, και υπάρχουν και κάποιες τεχνικές μέσα οι οποίες προέκυψαν σαν ιδίωμα πιο μετά από τη δημιουργία της ταινίας, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε και δίνουμε έτσι και έναν πιο πρωτότυπο τόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναφέρομαι στο beatbox, αναφέρομαι στο didgeridoo, στο mouth harp, όργανα δηλαδή τα οποία εμείς θα φέρνουμε πιο πολύ με τις μουσικές να τα ταιριάξουμε με την ταινία. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 30, οι θρυλικές θάλασσες της Κίνας του Τέι Γκάρνετ, με ένα καταμάχητο cast μεγάλων στάρ της εποχής όπως η Τζιν Χάρλο, ο Καρλ Γκέιμπλ και η Ρόζαλιντ Ράσελ.